Φίλοι και φίλες, από το εδώ και ώρες κατάμεστο και χωρίς υπερβολή φλογισμένο Αλεξάνδριο, γεια σας. Σε μερικά λεπτά, σε λιγότερο από 3 λεπτά, θα αρχίσει το τρίτο φετινό και πέρα από οποιαδήποτε αμφιβολία κρισιμότερο, κλασικό ντέρμπι του πρωταθλήματος Α1 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ που είναι σήμερα τυπικά βέβαια γηπεδούχος και τον Άρη. Η ένταση που υπάρχει από νωρίς στις εξέδρες, με κάποια ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά επεισόδια, δεν είναι βέβαια δικαιολόγητη, αφού από το σημερινό Super Derby θα κριθεί εν πωλής η ταυτότητα του πρωταθλητή της φετινής σεζόν. Τίτλος βέβαια ζηλευτός, τίτλος που συνοδεύεται τόσο από τιμή όσο και από χρήμα, αφενός για τους παίκτες υπό τη μορφή prim και αφετέρου για τον ίδιο τον σύλλογο που θα πάρει τον τίτλο μέσω της συμμετοχής στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Γιατί είναι σχεδόν καθοριστικός σημερινός αγώνας, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Αφού ο Άρης με νίκη εξασφαλίζει τον τίτλο, αν βέβαια δεν στραβοπατήσει στα άλλα δύο παιχνίδια του, με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο και τον Πανιόνιο εδώ στο Αλεξάνδριο. Θέλει δηλαδή ουσιαστικά δύο νίκες στα υπόλοιπα τρία μας, αν σήμερα κερδίσει, για να κατακτήσει τον έκτο του συνεχή τίτλο. Το ΠΑΟΚ, αν κερδίσει, εκμηδενίζει ουσιαστικά το προβάδισμα που έχει ο Άρης, αφού αν προκύψει στο τέλος ισοβαθμία, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί χάρη στο 81-64 του δεύτερου γύρου. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν άλλα στραβοπατήματα, αφού και οι δύο ομάδες έχουν να πάνε εκτός έδρας στον Ηρακλή και να παίξουν εδώ στο Αλεξάνδριο με τον Πανιόνιο, όλα θα κριθούν τότε στις 16 Μαΐου, επαναλαμβάνω, σε ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ. Στις 16 Μαΐου λοιπόν, τότε θα γίνει το τέταρτο φετινό μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες εδώ στο Αλεξάνδριο. Διαιτητές του σημερινού μεγάλου ντέρμπι, που θα διεξαχθεί όπως θα ακούτε και εσείς σε μια γεμάτη ένταση ατμόσφαιρα, είναι ο Γιάννης Κόντης από την Πάτρα, ο Γιάννης Κόντης από τους τακτικούς θα λέγαμε διαιτητές τέτοιων ντέρμπι τα τελευταία δύο χρόνια και ο Κώστας Κορομιλάς από τον Βόλο, Κορομιλάς το όνομα του οποίου είναι συνδεδεμένο με την πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ μετά από περισσότερα από 5 χρόνια επί του Άρη πέρυσι εδώ στο Αλεξάνδριο με 81-78. Το παιχνίδι θα αρχίσει σε μερικά δευτερόλεπτα. Ήδη οι δύο ομάδες είναι, οι παίκτες των δύο ομάδων είναι συγκεντρωμένοι γύρω από τους προπονητές τους. Και να δούμε τις πεντάδες που θα ξεκινήσουν. Λογικά δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον Κόρφα, τον Πρέλεβιτς, τον Σταυρόπουλο, τον Κουκ και τον Φασούλα. Και για τον Άρη, ο Γκάλης και ο Γιαννάκης θα έχουν σαν παρτενέρ τον Σούμποντιτς και τους δίδυμους πύργους Μισούνοφ και Βράνκοβιτς. Χειραψίες πριν από το ξεκίνημα. Και όλα έτοιμα για τον τζάμπο, όλα ανάμεσα σε Παναγιώτη Φασούλα και Στόγεν Βράνκοβιτς. Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα, τελικά υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα. Κάποιες συστάσεις των δύο διαιτητών στους αρχηγούς των ομάδων, τον Φασούλα και τον Γκάλη. Προφανώς για να αποφύγουν την ένταση στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να μην τροφοδοτήσουν ανάλογο κλίμα στις κερκίδες. Τις κερκίδες που δεν θέλουν και πολύ. Κάποια μικροεπισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο με αφορμή τη θέληση ορισμένων φιλάθλων να βάλουν κάποιο πανό των ομάδων τους, παραλίγο να γενικευθούν γύρω στα 15 λεπτά πριν αρχίσει το μάτς. Και πλέον όλα πρέπει να είναι έτοιμα. Βλέπετε τον Γιάννη Κόντι να δίνει τώρα το τζάμπολ ανάμεσα στους δύο πύργους, τον Παναγιώτη Φασούλα και τον Στόγιαν Φράνκοβιτς, που κερδίζει το δικαίωμα της πρώτης επίθεσης για τον Άρη. Ο Γιαννάκης στο πάσιμο, άστοχο λέει άπη υπό την πίεση Φασούλα και Κουκ. Ο Σταυρόπουλος στον Κόρφα. Και αυτός πάει για το lay-up. Τελικά βγάζει έξω στον Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς Φασούλας. Φάουλ από τον Μισούνοφ. Το πρώτο φάουλ του αγώνα που κάνει ο Μιχαήλ Μισούνοφ πάνω στον Παναγιώτη Φασούλα. Μέσα σε επιφημίες από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ. Και ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Μισούνοφ αριστερά με το 8 έκανε το φάουλ στον Φασούλα που αποκτάει δικαίωμα για δύο βολές. Και άλλη μια φορά η φάση. 1-0, ο πρώτος πόντος του ντέρμπι από τον Φασούλα. Και 2-0 από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Γιαννάκης για τον Άρη. Ο Ιωαννίδης φαίνεται να μην επαναλαμβάνει το πείραμα των τελευταίων αγώνων με τον Γκάλη Playmaker, τουλάχιστον στην αρχή του αγώνα. Ο Κόρφας έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Γκάλη όπως στα τελευταία παιχνίδια. Αυτός όμως ξεφεύγει. Πετυχαίνει το καλάθι και παίρνει και το πρώτο φάουλ από τον Παναγιώτη Φασούλα. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή στον Γκάλη, ο οποίος έκανε τη δίσδυση, ξέφυγε από Κόρφα και στη συνέχεια πήρε το φάουλ από τον Φασούλα και με τη γνωστή του κίνηση πέτυχε και το καλάθι. 2-2. Και το πανηγυρικό κλίμα μεταφέρεται στην πλευρά των οπαδών του Άρη. 2-2 με τον Γκάλη έτοιμο να εκτελέσει την βολή.
3-2 από τον αρχηγό του Άρη και Κόρφα σαν playmaker. Ο Γιαννάκης έχει αναλάβει τον Κόρφα και ο Γκάλης τον Πρέλεβιτς. Να, ένα πρωτότυπο μαρκάρισμα. Κουκ πάει να μπει προς τα μέσα, βγάζει τον Πρέλεβιτς και αυτό σε στοχή από καλή θέση. 4-3 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς που προέρχεται από μια μεγάλη εμφάνιση το περασμένο, την περασμένη Τετάρτη στη Νέα Σμύρνη που έβγαλε 38 πόντους. Μια μικρή διακοπή στον αγώνα για να μαζευτούν κάποια χαρτιά που ρίχτηκαν από την εξέδρα. Γκάλης. Γκάλης με τον Κόρφο αντίπαλο. Πάει να πλησιάσει, δίνει στον Σούποντιτς και αυτός έξω στον Γιαννάκη. Κακό κοντρόλ από τον Γιαννάκη, μπάλα έξω για τον ΠΑΟΚ. Και ο Κουκ φεύγει μόνος στο κάρφωμα. 5-4 για τον ΠΑΟΚ. Και θαλασμός κόσμου πίσω μας στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι οπαδοί του Δικεφάλου. 6-3 είναι το σκορ βέβαια και έχει 5-4 όπως κατά λάθος είπα, ενώ βλέπετε ξανά το εκπληκτικό κάρφωμα του Αμερικανού που δεν είχε αντίπαλο. Σούποντιτς δεν μετράει το καλάθι, έχει σφυριχτεί φάουλ προηγουμένως στον Σταυρόπουλο. Το πρώτο φάουλ του Νίκου Σταυρόπουλου. Εδώ ο Βράνκοβιτς, η μπάλα απ' έξω για τον Άρη. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς, Σούποντιτς, Γκάλης, Βράνκοβιτς. Γυρίζει αλλά στοχή εξ επαφής, το rebound εύκολα ο Κουκ. Σταυρόπουλος. Ο Βράνκοβιτς έχασε το καλάθι μάλλον από υπερβολική αυτοπεποίθηση. Κόρφας. Πάει να βγει από το screen του Φασούλα, πλησιάζει στο καλάθι, κάνει βήματα όμως. Δίστασε προς στιγμή, δεν ήξερε τι να επιλέξει, την πάσα ή το lay-up. 6-3, 2 λεπτά αγώνα. Και ο Γκάλης οργανώνει τώρα για τον Άρη. Βλέπετε και το σκορ. Γκάλης. Βγαίνει και ο Φασούλας κοντά του, ξεφεύγει ο Γκάλης και νέο καλάθι. 6-5, ο Νίκος Γκάλης έχει πετύχει και τους 5 πόντους από πλευρά Άρη. Φασούλα στο ραβερσέ σουτ μπροστά στο Μισούνοφ, εύκολο rebound από τον Βράνκοβιτς. Γκάλης, Μισούνοφ, φτάνει κοντά στο καλάθι, κόβεται από τον Φασούλα που τελικά όμως δεν καταφέρνει ο ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει την αμυντική προσπάθεια. Ο Σούποντιτς τελικά από ένα σουτ από τα 3 μέτρα κάνει το 7-6 και δίνει το προβάδισμα στον Άρη. Κόρφας, ενώ ο Σούποντιτς κουτσένει, φάνηκε να στραβοπάτησε στην προηγούμενη του προσπάθεια για σουτ. Σταυρόπουλος, φάουλ του Μισούνοφ στον Φασούλα. Ο Μισούνοφ που έσπρωξε τον Κόρφα, ο οποίος είχε μπει μέσα στους ψηλούς εκεί για να κάνει screen. Δεύτερο φάουλ του Μισούνοφ, ο πρώτος παίκτης που συμπληρώνει δύο φάουλ. Ο Φασούλας μπροστά στον Μισούνοφ βρίσκει το στόχο και 8-7 για τον ΠΑΟΚ. Γκάλης, πάσα ευνηδιασμού στο Γιαννάκη, όμως αυτός έχει τον Φασούλα μπροστά του. Περνάει, δίνει στον Μισούνοφ και φάουλ του Σταυρόπουλου. Πολύ ωραία προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη που μπήκε προς τα μέσα και όταν είδε τον Κουκ μπροστά του πάσαρε δίπλα του στο Μισούνοφ που θα δείτε εδώ ξανά. Κέρδισε ένα καθαρό φάουλ από τον Νίκο Σταυρόπουλο. Δικαίωμα για δύο βολές για τον 26χρονο Μιχαήλ Μισούνοφ. Νάτος εδώ. Δικαίωμα για μία βολή ακόμα. Ενώ ο Σούποντιτς εξακολουθεί να έχει κάποιο μικρό πρόβλημα και δέχτηκε κάποιες περιποιήσεις από τον γιατρό του Άρη. 8-8 ισοφαρίζει ο Άρης. Κόρφας. Αυτή τη φορά υπάρχει ισορροπία στο ξεκίνημα. Δεν έχουμε το φαινόμενο του προηγούμενου αγώνα όπου ο ΠΑΟΚ ξέφυγε από πολύ νωρίς και ο Άρης δεν μπόρεσε ποτέ να ανακάμψει. Ο Κουκ κοντά στο καλάθι. Κόβεται από τον Βράνκοβιτς πολύ εντυπωσιακά. Γιαννάκης. Γκάλης. Γιαννάκης. Προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στο Μισούνοφ. Πάλι Γιαννάκης. Οργανώθηκε επαρκώς η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ακόμα 11 δευτερόλεπτα στον Άρη για να κάνει το σουτ. Σούποντιτς, 7 δευτερόλεπτα, 6. Βράνκοβιτς θα γυρίσει. Θα κάνει τη ραβέρσα μπροστά στον Φασούλα και θα πετύχει το καλάθι. 8-10 από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Κόρφας.
Πάει να μπει προς τα μέσα το σουτ μπροστά στο Βράνκοβιτς. Rebound από τον Κόρφα μπροστά στον Γιουγκοσλάβο που αδράνησε. Σουτ για 3 πόντους από τον Ελληνοαμερικανό. Rebound από τον Γιαννάκη. 8-10 ενώ έχουν συμπληρωθεί λίγο περισσότερο από 4 λεπτά αγώνα. Γκάλης. Γκάλης βγαίνει και ο Κουκ για βοήθεια εκεί στον Κόρφα. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Βρίσκει τελικά τον Σούμποτιτς που πάει να μπει προς τα μέσα. Ο Σταυρόπουλος βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου παρεμβαίνοντας εκεί έξυπνα. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης να ολοκληρώσει. 13 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα για τον Άρη για να ολοκληρώσει την επίθεση. Για να δούμε ποιος θα... και αν θα γίνει σούτ υπό καλές προϋποθέσεις. Ο Σούμποτιτς βρίσκει τον Γιαννάκη που σουτάρει για 3 πόντους υπό ασφυκτική πίεση. Ο Κουκ μαζεύει το rebound χωρίς πίεση, χωρίς αντίπαλο. Σταυρόπουλος. Πρέλεβιτς. Παναδιζήσει, βγάζει στον Κουκ. Ο Κόρφας, ο Σταυρόπουλος, η προσπίση και το σούτ από το high post υπό πίεση. Rebound του Βράνκοβιτς και στη συνέχεια του Μισούνο. Γκάλης. Πίνας πρόξη για τον ευνηδιασμό. Γκάλης μπαίνει προς τα μέσα και αστοχή παρά το screen που έγινε από τον Μισούνοφ. Όμως ο Μισούνοφ δίνει ξανά την μπάλα στον Γκάλη που τον σταματάει ο Κουκ. Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς σταματάει και σουτάρει από μακριά. Καλάθι τριών πόντων από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. 11-10 ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του οποίου κυριάρχησαν στις τελευταίες φάσεις. Και ξανά το τρίποντο του Μπάνε Πρέλεβιτς. Γιαννάκης. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, βιαστικό σούτ από μακριά. Είδα την μπάλα, δεν βρήκε ούτε το Στεφάνι. 0 στις 3 προσπάθειες από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Κόρφας, Φασούλας, Σταυρόπουλος. Ο Κόρφας πάντα, ο Φασούλας με αντίπαλο τον Μισούνοφ. Τρίτο φάουλ του Μισούνοφ, να το πρώτο σημαντικό πρόβλημα για τον Ιωαννίδη, ο οποίος σηκώνει αμέσως εν ρηπή οφθαλμού τον Λυπηρίδη για να αλλάξει τον Μισούνοφ. Τρίτο φάουλ λοιπόν για τον Μιχαήλ Μισούνοφ. 13 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μισούνοφ έχει κάνει όλα τα φάουλ του Άρη μέχρι τώρα. Τη θέση του παίρνει ο Λυπηρίδης που πάει πάνω στο Φασούλα. Από την αρχή ο Βράνκοβιτς έχει αναλάβει τον Κουκ, αν και είναι ένα χαλαρό μαρκάρισμα αυτό. Ο Πρέλεβιτς ξεφεύγει. Μετράει το καλάθι, το κόψιμο του Βράνκοβιτς ήταν στην, όταν είχε αρχίσει πλέον η καθοδική πορεία της μπάλας. 7 πόντοι από τον Πρέλεβιτς. 13-10 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Γιαννάκης. Σούμποτιτς. Με αντίπαλο τον Σταυρόπουλο. Μπαίνει προς τα μέσα και σουτάρει για 2 πόντους. Αστοχή. Φασούλας χωρίς αντίπαλο το rebound. Κουκ. Μπερδεύεται, βγάζει στο Σταυρόπουλο. Ωραία προσπάθεια, αλλά άστοχο σουτ και rebound του Βράνκοβιτς. Γκάλης. Σούμποτιτς, το σουτ χωρίς αντίπαλο, αστοχή ξανά ο Γιουγκοσλάβος που παίρνει όμως το rebound. Και αστοχή για δεύτερη φορά, αφού όμως έχει προηγηθεί φάουλ από τον Σταυρόπουλο στην προσπάθεια του Σούμποτιτς να ξεμαρκαριστεί. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Γιαννάκης. Ξανά η φάση, είδατε πού έγινε το φάουλ με το σώμα από τον Νίκο Σταυρόπουλο. Ενώ ο πολίτης ετοιμάζει τον Μαρά. Ο Σούμποτιτς αστοχή σε σουτ 3 πόντων. Η πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια, η δεύτερη μάλλον του Σλόμποταν Σούμποτιτς, η πρώτη όμως 6 από τα 6-25. 5 πόντοι για τον Σούμποτιτς. Πρέλεβιτς. Το σουτ υπό την πίεση του Λυπηρίδη και του Γκάλη 15-13. Ο Πρέλεβιτς δεν έχει αστοχήσει σε καμία προσπάθεια μέχρι τώρα. Και είναι ασφαλώς η αιχμή του δόρατο στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Βέβαια σε αυτό βοηθάται από το ότι ο Γκάλης δεν παίζει και πολύ πιεστική άμυνα. Σούμποτιτς. Βράνκοβιτς. Λυπηρίδης. Γιαννάκης. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Αστοχή, αλλά έχουν σφυριχτεί βήματα από τον Γιάννη Κόντι. Σωστά. Σωστά έδωσε τα βήματα στον Παναγιώτη Γιαννάκη ο πατρινός ρέφερι. Ο Γιαννάκης διαμαρτύρεται τώρα. Είδατε ξανά τη φάση. ...15-13. 12 και 23 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κόρφας.
Ο Μακαράς που πέρασε στη θέση του Σταυρόπουλου που έχει και αυτός τρία φάουλ. Ο Κούκα αποτυγχάνει, παίρνει ο ίδιος το rebound όμως. Τον σταματάει εκπληκτικά ο Βράνκοβιτς, αλλά σφυρίζεται φάουλ από τον Κορομιλά. Τραβάει τα μαλλιά του Ιωαννίδη στο βάθος. Κοιτάξτε ξανά τη φάση, ο Βράνκοβιτς κόβει καθαρά, αλλά με το σώμα του θα πρέπει να έχει κάνει φάουλ. 15-13, πρώτο φάουλ του Στόικο Βράνκοβιτς στο παιχνίδι και δύο βολές για τον Τόνι Κουκ. Ένταση στην εξέδρα, αμφισβητήσεις για τα σφυρίγματα των διαιτητών, αμφισβητήσεις που μπορεί να μην είναι δικαιολογημένες, αλλά είναι αναμενόμενες ένα τέτοιο ντέρμπι. Δύο βολές για τον Κουκ, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη, αλλά έχει δικαίωμα για δεύτερη. Να ο Τόνι Κουκ έχει ένα μέσο όρο 17 πόντων στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσους είχε και στην Αμερική, στο Arizona University, την τελευταία του χρονιά. 16-13. Με τρεις πόντους του Κουκ μέχρι τώρα. Γιαννάκης. Γκάλης. Λιπυρίδης. Δίνει στον Βράνκοβιτς που δεν έχει πρόβλημα και παίρνει και το φάουλ από τον Κουκ που φέρθηκε μάλλον ανόητα εκεί. Νομίζω ότι θα σταματήσει τον λυσασμένο εντός εισαγωγικών σε τέτοιες φάσεις Γιουγκοσλάβων. Κοιτάξτε ξανά, ο Κουκ πέφτει πάνω στον Βράνκοβιτς και παραχωρεί το φάουλ. Πρώτο φάουλ του Τόνι Κουκ και δικαίωμα για μία βολή στον Βράνκοβιτς. 16-15 και 4 πόντοι από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Θα στοχίσει ο Βράνκοβιτς που έχει πολύ καλύτερο ποσοστό σαν σουτ 2 πόντων παρά σε ελεύθερες βολές. 67% αντί μόλις 43. Κόρφας. Φασούλας φάουλ του Λιπυρίδη. Φάουλ του Λιπυρίδη. Εδώ ο Λιπυρίδης προσπαθώντας να κερδίσει κάποιο χώρο σε σχέση με τον πολύ υψηλότερο αντίπαλό του. Έσπρωξε με το σώμα. 16-15. Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς πάει να μπει προς τα μέσα. Κόρφας. Άλλαξαν τα μαρκαρίσματα στην άμυνα του Άρη. Έχει αναλάβει τώρα ο Γιαννάκης τον Πρέλεβιτς. Κάτι που ήταν μάλλον αναμενόμενο μετά την πρώιμη έξαρση του Πρέλεβιτς. Πρώτο φάουλ του Γκάλη που ξεγελάστηκε την προσπίση του Κόρφα και έπεσε πάνω του. 6 ομαδικά φάουλ. Κοιτάξτε ξανά, πολύ καθαρό φάουλ. 6 ομαδικά φάουλ για τον Άρη, 5 για τον ΠΑΟΚ. Από 3 έχουν από τα πρώτα λεπτά ήδη ο Σταυρόπουλος και ο Μισούνο. Ο Πρέλεβιτς πήγε προς τα μέσα και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι με αυτή την έντεχνη κίνηση. 9 πόντοι από τον 11 πόντοι από τον Πρέλεβιτς. Γιαννάκης. Γκάλης. Πάλι Γιαννάκης. Ο Σούμποντιτς πάει να βγει από τα μαρκαρίσματα των αντιπάλων του και τελικά δοκιμάζει ένα κάπως γκαστικό σουτ. Ο Κουκ ελέγχει τα rebound μαζί με τον Φασούλα μέχρι τώρα. Τα αμυντικά τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ. Κόρφας. Control επίθεση κάτω από χειροκροτήματα. 18-15 προηγεί το ΠΑΟΚ. Κόρφας, Φασούλας, φάουλ του Λιπυρίδη. Δεύτερο φάουλ του Λιπυρίδη που έπιασε τα χέρια του Φασούλα τη στιγμή που εκείνος ετοιμαζόταν να σηκωθεί για το σουτ. Και έχουμε το πρώτο time-out του αγώνα από πλευράς Γιάννη Ιωαννίδη. Ξανά στο Αλεξάνδριο. Το σκόρ είναι πάντα 18-15 καθώς ο Φασούλας αστόχησε στην πρώτη του βολή. Αστόχησε όμως στη δεύτερη και έκανε το σκόρ. 15. Γιαννάκης. Γκάλης. Γκάλης πάντα, περνάει στο Λιπυρίδη, αυτός βλέπει τον Φασούλα μπροστά του, διστάζει, αλλά συνέχεια κάνει λάθος ο Πρέλεβιτς και ο Γιαννάκης με ένα εντυπωσιακό καρφώμα θα κάνει το σκορ 19-17. Ένα από τα σπάνια καρφώματα του Γιαννάκη που δεν συνηθίζει να επιχειρεί τέτοιες εντυπωσιακές ενέργειες. Τώρα βέβαια έχει κάθε λόγο, θέλει να ξεσηκώσει τον κόσμο υπέρ της ομάδας του. Φασούλας, Μακαράς. Δύσκολο σούτ αλλοιώθηκε από τον Σούμποντιτς και Γκάλης. Πάντα Γκάλης με τον Κόρφα να τον παρακολουθεί και τον Κουκ να βγαίνει συνεχώς πάνω του για βοήθεια. Ο Κουκ που αδιαφορεί εντελώς θα λέγαμε για το μαρκάρισμα του Λιπυρίδη, ο οποίος δεν είναι πολύ επικίνδυνος επιθετικός. Σούμποντιτς μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στο Λιπυρίδη.
ο οποίος διστάζει και πάλι να σουτάρει παρότι ήταν μόνος. Πάει να δώσει στον Βράνκοβιτς και από τα χέρια του Φασούλα η μπάλα φεύγει ξανά για τον Άρη. Ο Άρης έχει 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επιθετική του προσπάθεια. Ο Γιαννάκης θα επαναφέρει. Γκάλης. Γκάλης Λυπηρίδης που αυτή τη φορά ολοκληρώνει και ισοφαρίζει για τον Άρη μετά από κάμποσα λεπτά. 19-19. Με τον Βασίλη Λυπηρίδη να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Μακαράς. Κουκ. Κόρφας. Φάουλ από... Σε καλά που ενδιαφέρθηκες. Μωρό αδερφός να σου πετύχει. Εδώ μας συλλαμβάνουν. Μας πάνε στα τουφέκια. Εντάξει τώρα. Μια... Του φάουλ από που... Τώρα αστοχή στην πρώτη. 20-19 από τον Τζον Κόρφα που πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο. Γιαννάκης. Καμία αλλαγή στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς υποπίπτει στο πρώτο του φάουλ τώρα επί του Γιαννάκη. Ο Κόρφας έχει πάντα τον Γκάλι, ο Μακαράς τον Σούμποτιτς, ο Πρέλεβιτς τον Γιαννάκη, ο Φασούλας τον Βράνκοβιτς και ο Κουκ ουσιαστικά κανένα βοηθάει. Γιαννάκης. Σούμποτιτς πάει να μπει προς τα μέσα, δίνει δίπλα του στον Βράνκοβιτς που αφήνει στον Γιαννάκη. Γιαννάκη στο πάσιμο, πολύ ωραίο καλάθι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που είδε τον Κουκ μπροστά του, πέρασε κάτω από το καλάθι και με αυτό το ανάποδο ραβερσέ σουτ έκανε το 20-21. 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ο Άρης περνάει μπροστά. Κόρφας. Βγαίνει ο Λυπηρίδης πάνω του. Μετά το σκριν που έγινε, ο Κόρφας σουτάρει και παίρνει το τρίτο φάουλ από τον Βασίλη Λυπηρίδη. Έξυπνα προσποιήθηκε ο Κόρφας που φάνηκε να αποσκοπεί στο να πάρει το φάουλ από τον Λυπηρίδη. Πάρα πετύχει το καλάθι. Κοιτάξτε εδώ. Το καθαρό φάουλ. Στο παιχνίδι παίρνει για πρώτη φορά ένας για πολλά χρόνια παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μάνθος Κατσούλης, ο οποίος πέρσι κάνει μια δεύτερη, βέβαια όχι τόσο μεγάλη καριέρα στον Άρη, στον αιώνιο αντίπαλο της Θεσσαλονίκης. Ο Μάνθος Κατσούλης που φέτος είχε κατά μέσο όρο 6 λεπτά συμμετοχή στα παιχνίδια του Άρη, στο πρωτάθλημα. Ο Κόρφας κάνει το 21-21. Ο Άρης παίζει τώρα ξανά με δύο βαριά σεντεφόρ, τον Κατσούλη και τον Βράνκοβιτς. Δεύτερη άστοχη βολή από τον Κόρφα στο ίδιο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι το έχει ξανακάνει φέτος αυτό. Ο μικρός όμως playmaker του ΠΑΟΚ. Γκάλης. Γκάλης πάντα δίνει στον Σούμποτιτς. Γιαννάκης, 8 δευτερόλεπτα σου του Γιαννάκη από πολύ μακριά. Rebound ο Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς στον Κόρφα που σουτάρει για 3 πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά αστοχή. Ο Κουκ προσπαθεί για το follow μπροστά στον Κατσούλη, αποτυγχάνει. Το rebound ο Γιαννάκης με αυτοθυσία. Και Γκάλης τώρα από πλευράς του Άρη για τον ευνηδιασμό. Ο Γκάλης μπροστά στον Φασούλα θα βρει το στόχο. 23-21 περνάει ο Άρης. Να δω ο Νίκος Γκάλης. Πολύ μεγάλο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ο Γκάλης έχει πετύχει 7 πόντους. Ο Ιωαννίδης εξακολουθεί να αναθέτει σε άλλο παίκτη και όχι στον Βράνκοβιτς στο μαρκάρισμα του Φασούλα. Αποσκοπώντας ενδεχομένως στο να προφυλάξει τον Βράνκοβιτς από την παγίδα των φάουλ. Γκάλης πάλι μπροστά στον Φασούλα. Στοχή αυτή τη φορά και επιθετικό φάουλ του Κατσούλη, ο οποίος έσπρωξε τον Κουκ προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση για το επιθετικό rebound. Μία συν μία βολές θα εκτελέσει ο Τόνι Κουκ, ενώ τώρα παίρνει time out ο ΠΑΟΚ. Βλέπετε και το σκορ 21-23, 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συγκεντρωμένοι γύρω από τον Κώστα Πολίτη, τον εδώ και ένα χρόνο ακριβώς, λίγο παραπάνω μάλλον από ένα χρόνο, προπονητή του ΠΑΟΚ, ο Ιωάννη.
22-23 εδώ στο Αλεξάνδριο. Το σκορ διαμορφώθηκε από μία εύστοχη βολή του Κουκ. Δεν μεσολάβησε τίποτα άλλο εντυπωσιακό, μόνο μια αλλαγή από τον ΠΑΟΚ. Ξαναγύρισε στο παιχνίδι ο Σταυρόπουλος στη θέση του Μακαρά. Σταυρόπουλος που πάει πάλι στον Σούμποτιτς. Σταυρόπουλος έχει 3 φάουλ. Γκάλης Κατσούλη στο σούτ απ' έξω. Rebound ο Κουκ εύκολα. Ο Άντωνι Κουκ που έχει μια πολύ καλή συγκομιδή σε rebound, έχει 6 μέχρι τώρα. 6 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Ο Άρης προηγείται με ένα από το διαφορά 23-22. Ο Κουκ με τον Βράνκοβιτς κοντά του. Τολμάει το σούτ, αστοχή και το rebound ο Σούμποτιτς. Γκάλης. Μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει μπροστά στον Κουκ και κάνει το 22-25. Ο Νίκος Γκάλης. Νάτος εδώ. Ο Γκάλης που τελείωσε το φετινό πρωτάθλημα με ένα μέσο όρο πάνω από 40 πόντους. Και βέβαια πρώτος σκόρερ. Κόρφας Φασούλας. Rebound του Βράνκοβιτς από το άστοχο σου του Φασούλα. Γκάλης. Δίνει στον Γιαννάκη. Γιαννάκης πάει να μπει προς τα μέσα. Κλείνεται. Βγάζει έξω στον Γκάλη. Ξανά Γιαννάκης. Γκάλης. Υπό την πίεση του Κόρφα και μπροστά στον Φασούλα. Παίρνει το επιθετικό rebound. Και κερδίζει το φάουλ από τον Παναγιώτη Φασούλα. Μια μεγάλη προσωπική νίκη θα λέγαμε σε αυτή τη φάση του Γκάλη επί του Φασούλα. Κατάφερε να του πάρει το επιθετικό rebound μέσα από τα χέρια, να εδώ, και να κερδίσει και το φάουλ. Time out και πάλι από τον Κώστα Πολίτη. Ξανά στον αγώνα, 22-25 πάντα το σκορ καθώς ο Γκάλης απέτυχε στη μία σημεία βολές. Φασούλας. Σταυρόπουλος για 3 πόντους, 25-25, ισοφαρίζει ο Νίκος Σταυρόπουλος που ήταν ο πιο έστοχος παίκτης του φετινού πρωταθλήματος έξω από τα 6-25 με ένα ποσοστό 57%. 25-25, μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Ο Κατσούλης δοκιμάζει ξανά απ' έξω, αλλά αυτή τη φορά στοχή. 25-27, ο Κόρφας, ο Πρέλεβιτς χωρίζει σταγμό για 3 πόντους. 30-27 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς που έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στα χέρια του. Γιαννάκης. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να ανακάμπτει. Ο Πολίτης πήρε και τα 2 του time out μέσα σε μερικά λεπτά προσπαθώντας να αλλάξει κάτι. Σούμποτιτς. Γκάλης. Κατσούλης και πάλι μόνος του. Αποτέλεσμα αυτού που λέγαμε προηγουμένως, το ότι ο Κουκ κυνηγάει τον Γκάλη σαν δεύτερος παίκτης πάνω του. Ο Κόρφας, ο Κουκ, ο Σταυρόπουλος και πάλι έξω από τα 6-25. 32-31-27, 4 πόντους η διαφορά για τον ΠΑΟΚ με 3 διαδοχικές βόμβες έξω από τα 6-25. 2 από τον Σταυρόπουλο, 1 για τον Πρέλεβιτς. Βλέπετε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να χαλάνε τον κόσμο εδώ στο Αλεξάνδριο. 31-27. Σούμποτιτς. Γιαννάκης, σουτ 3 πόντων. Αστοχή, εκπληκτική προσπάθεια, αλλά άστοχο σουτ του Βράνκοβιτς. Ο Κατσούλης δεν μπορεί να ολοκληρώσει, αλλά το βόλεϊ που έπαιξαν οι παίκτες του Άρη κάτω από το καλάθι του ΠΑΟΚ εδώ ολοκληρώθηκε από το follow του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Ο Κόρφας αποτυγχάνει να ανταποδώσει μπροστά στον Δαλματό. 31-29. Γκάλης. Γκάλης με αντίπαλο τον Φασούλα, καλάθι και φάουλ. Ο Άρης ισοφαρίζει. Ερυπή οφθαλμούδα, λέγαμε, και τώρα έχει την ευκαιρία να περάσει αυτός μπροστά. Το δυστύχημα όμως για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος μπορεί να μην αντιμετώπισε αντικανονικά μέχρι τώρα τον Βράνκοβιτς, αλλά φορτώθηκε σε προσπάθειες του Γκάλη. Έχει κάνει και τα 3 του φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλη ο Φασούλας. Δικαίωμα λοιπόν και για μια βολή, και ενώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται ενορχιστρωμένα, θα λέγαμε, στους διαιτητές. Να ο Γκάλης. Ο Πολίτης θα βάλει τον Παπαχρόνη. Να δω η εξέδρα των οπαδών του Άρη. Ο Πολίτης λοιπόν θα βάλει τον Πιτ Παπαχρόνη στη θέση του Παναγιώτη Φασούλα σε αυτά τα τελευταία 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου, για να μην διακινδυνεύσει ο Φασούλας το τέταρτο φάουλ του. Αλλαγή όμως έχουμε και από την πλευρά του Άρη. Μπήκε ο Ρωμανίδης στο παιχνίδι για πρώτη φορά, παίρνοντας τη θέση του Σούμποτιτς και αναλαμβάνοντας αμέσως το μαρκάρισμα που έχει πετύχει μέχρι τώρα 6 πόντους. Κόρφας.
Πάλι με τον Γιαννάκη αντίπαλο. Ο Γκάρης ξεφεύγει από τον Πρέλεβιτς. Δίνει στον Γιαννάκη και αυτός το λέει up, κάνει το 35-31. 34-31. Κόρφας, Πρέλεβιτς, ο Κουκ ξεπαφής ευστοκή, 33-34 από την ασύσπασα του Μπάρε Πρέλεβιτς και ενώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζητούν κάποιο φάουλ. Γκάλης. Γκάλης πάντα. Ο Γκάλης θα βγάλει στη γωνία στον Κατσούλη, ο οποίος χωρίς αντίπαλο έχει σουτάρει αρκετά σήμερα, αλλά δεν έχει βρει συχνά το στόχο. Πρέλεβιτς πλησιάζει στο καλάθι, αστοχή, rebound του Μαπαχρόνη που έχει ειδικότητα στα επιθετικά rebound. Κόβεται και πάλι από τον Βράνκοβιτς. Γιαννάκης. Νέες διαμαρτυρίες από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ο Γκάλης δίνει στον Κατσούλη και καλάθι του Μάθου Κατσούλη από την πίεση του Κουκ. Να εδώ ο Κατσούλης που φτάνει τους 4 πόντους. 36-33 μπροστά ο Άρης. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Σε ένα από τα πιο μεγάλα, πιο αμφίρωπα ντέρμπι των τελευταίων χρόνων. Κόρφας. Πρέλεβιτς. Το σούτ από τα 4 μέτρα. 35-36. Μειώνει ο ΠΑΟΚ. Με τον Μπάνε Πρέλεβιτς να φτάνει τους 14 πόντους. Ρωμανίδης. Ο Γιαννάκης ψάχνει, δεν βιάζεται, μένουν 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει ο Άρης. Γκάλης, 5 δευτερόλεπτα τώρα, 4, να δούμε αν θα σουτάρουν οι παίκτες του Άρη. Ο Κατσούλης δοκιμάζει τελικά στην εκπνοή του χρόνου και βρίσκει το στόχο ο Μάθος Κατσούλης, ο οποίος αποδεικνύεται λύση τελικά για τον Ιωαννίδη. Όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ χτυπούν πολύ γρήγορα στον ευνηδιασμό. Και να οι μπουνιές ανάμεσα σε Βράνκοβιτς και Παπαχρόνη. Απειλείται γενική σύραξη για λίγο, ενώ βρέχει εδώ κάθε λογής αντικείμενα. Βλέπετε τι γίνεται τελικά. Θα ηρεμήσουν οι παίκτες, όχι όμως και οι φίλαθλοι. Πρωτοβρόχια εδώ στο Αλεξάνδριο. Βλέπετε ξανά τον Κατσούλη, ο οποίος θα τρέξει να μαρκάρει στη συνέχεια της φάσης των Παπαχρόνων.